Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Σαν το σκύλο με το γάτο. Ωραία. Μια Παρασκευή και εμείς πάμε λίγο να την κάνουμε. Ενώ είμαστε κύριοι, τίμοι κάθε φορά εκεί, μάχημοι από όπου και αν βρισκόμαστε. Ερχόμαστε Δευτέρα εδώ μετά από πάω Κάρι και ο Παπαδόπουλος λείπει, ρε παιδιά. Εντάξει. Νίκο, τι γίνεται. Ναι. Τι έγινε, ρε φίλε, τι ναι. Τώρα θα πει κάποιο, κάτσε, αυτό ήταν στο στούντιο πριν 10 λεπτά. Τώρα, πότε πρόλογο εξαφανίστηκε, αυτό είναι μια αλήθεια. Αν άκουγε πριν. Έφαγε χώσιμο. Ρε Νίκο. Ρε Νίκο. Αλλά βλέπει, είμαι εδώ, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Οι ανάγκε του ραδιοφώνου, που φίλε, είναι πάντα πάνω απ' όλα. Τέλο πάντων, οκ. Okay. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Βρείτε τον Νίκο Παπαδόπουλο στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Όσοι κινείστε με αυτοκίνητο στο κέντρο, βρείτε τον Νίκο Παπαδόπουλο που είναι. Νίκο, εγώ την Πέμπτη από εδώ έφυγα, φίλε. Εντάξει, και τα πράγματα normal. Τώρα βλέπω δύο οθόνε μπροστά μου. Πληκτρολόγια διαφορετικά. Ποντίκια κόμματα. Τι έχετε φτιάξει εδώ πέρα, τα παιδιά. Τέλο πάντων. Διαστημόπλιο, φίλε. Τι γίνεται. Καλά. Όρισε, τελείωσε, ρε φίλε, τον Ταλαβέρη, χάρηκε. Πολύ, καταρχάς, πολύ σημαντικό. Γιατί δεν είναι σε άδεια. Τι? Γιατί δεν είναι σε άδεια. Από την άλλη εβδομάδα. Μία εβδομαδίτσα, αυτό θα είναι και θα γυρίσει μετά για προετοιμασίες και τέτοια. Για αρχή μια εβδομάδα. Πα. Και μετά εκεί πέρα. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη εκεί πέρα. Ρε Νίκο, αρχές Σεπτέμβρη όχι. Τέλη Αυγούστου, ναι. Έχει συνεννοηθεί, μπορεί να γίνει και με τους δύο παράλληλα. Με ένα χώρο. Αρχές Σεπτέμβρη, σε λέω όχι τώρα. Πού να πας αρχές Σεπτέμβρη, δεν λέει. Άστο. Κρύο έχει. Άστο δεν. Πέφτει ο ήλιος νωρίς, δεν αξίζει. Κύπρο, Κύπρο. Αφού και εσύ θα λείπεις, γιατί σε νοιάζει. Εγώ. Ποιος το είπε αυτό. Ναι. Κάτσε ρε, μέχρι τότε. Ναι. Έχουμε ακόμα. Μην έχει κανένα lockdown ακόμα. Κάτσε δεν μέχρι τότε. Έχουμε με το coronavirus. Νίκο, τι γίνεται, ρε φίλε. Ωραίο παιχνίδι χθες, φιλαράκι. Και να πω την αλήθεια. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν το περίμενα καθόλου. Περίμενα θα δω πανδησία ποδοσφαίρου. Κοίτα, σε σχέση με αυτό το οποίο περιμέναμε, ναι, ήταν καλό. Δεν ήταν τόσο άσχημο. Εγώ δεν ξέρω τι τόσο άσχημο πλάκα μας κάνεις. Εντάξει, είχε ένα ενδιαφέρον είναι η αλήθεια. Τι έγινε, τι... Πού είστε οι τέτοιοι τώρα, δεν τολμήσετε κάτω από πέντε. Ναι, όταν... ναι, σχιστήκαμε. Θα γράψει τάλιρο και τον Κυριάκη ναι. Παταριάννα. Κάτσε να δώσουμε την πρώτη μας καλησπέρα σε ένα φίλο. Ναι. Γεια ναι, σας, σας κύριε, γεια σας κύριε. Ναι, καλησπέρα σας, τι κάνετε, ευτυχείτε. Ευτυχείτε, καλά είστε εσείς. Έλα, Αντώνη, βγαίνεις μια φορά και είμαστε και δύο στο δρόμο, ρε φίλε, εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Καλά καταλάβω, κάτι διαφορετικό γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Βλέπεις, ρε φίλε, κάποιοι κάτι Παρασκευές που τρώμε την... και τρώμε και την ηρωνία, είμαστε μάχημοι κανονικοί. Με ηχητική πρώτη. Και ο άλλος μας έφυγε πριν την εκπομπή. Δευτέρα. Μετά από πάω Κάρις. Σε παρακαλώ τώρα. Ανωτέρα βία, τι να κάνω. Δεν φταίει όμως, είμαι μπροστά όντως. Ναι, ναι. Χωσέ Κουέρβο. Είμαι Καμάρα αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ καλά. Εδώ πέρα βλέπω πολύ καλά. Δεν έχουμε έπρεπε να πας παραλία, ρε φίλε, να δεις λίγο το... Πήγα την Παρασκευή, θα καταθέσω την εμπειρία μου, γιατί το συζητούσαμε στον αέρα την Παρασκευή και λέω κάτσε να πάω να δω τι γίνεται τελικά. Φίλε, ενώ είμαι υπέρ σου, να ξέρεις, και όσο διαμαρτύρονται τον ποδηλατόδρομο, πολύ γρήγορα την έκανα τη διέσχυση σε την νίκη. Καλά, εντάξει, κάτω να γυρίσουν λίγο, ρε φίλε. Κάτω να γυρίσουν λίγο. Εντάξει, μπορεί να επειδή τα Παρασκευή πολλοί είχαν φύγει ήδη, τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάμε την Πέμπτη το απόγευμα. Που είναι όλοι εδώ. Μπορεί και αύριο το απόγευμα πάω, δεν έχω θέμα. Αλλά τη διέσχισα αρκετά γρήγορα. Δηλαδή, όταν θα γυρίσουν όλοι, όταν θα γυρίσουν ναι. Όλοι, ναι. Όλοι οι πόλοι θα ήταν... Αυτές οι δυο λωρίδες που ήταν τρεις, γιατί ήταν τρεις οι λωρίδες, τώρα πήγαιναν δύο-τρία φορτηγά, για την ημέρα μιλάμε, δεν μιλάω για το βράδυ, το απόγευμα που έχει καφέ και δεν συναντάζεται, αλλά την ναι. Ημέρα, τις περισσότερες ώρες της ημέρας, οι λωρίδες ήταν τρεις. Εκτός από ένα σημείο εκεί μετά την Αριστοτέλους, το γνωστό μπαράκι, εκεί πέρα που έχει συνήθως κανένα δύο-τρεις παρκάρουν τις περισσότερες. Αλλά έμπαινες και έβγαινες, ρε φίλε. Τώρα δεν μπορείς ναι. Να μπεις και να βγεις. Είσαι προσωπικά να είσαι σε μία από τις δύο λωρίδες. Αυτή είναι η διαφορά. Έμπαινες και έβγαινες. Άρα, στην ουσία σου μπήσεις 2,5 με 3 λωρίδες. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα χρησιμοποιείς τις δύο. Τέλος. Και θα σου πω και κάτι. Δεν έχω πάει ακόμα. Θα αλλάξουν το πανάρι στη Λεωφόρο Νίκης για το αριστερά και ευθεία. Γιατί ο ποδηλατόδρομος σβήνει ακριβώς μετά στην πόρτα του Λευκοπύργου. Ναι, αλλά για να πας αριστερά κόβεις μια λωρίδα. Άρα τι μένει στο τέλος, μία λωρίδα για την ευθεία. Πάρε μου λίγο το Σπίρτζι ένα τηλέφωνο του κοινωνιολόγου να βγει να μας πει. Πάρε λίγο. Δεν ξέρω από αυτά. Το πρωί που ήμουν στην Καραμαλή εγώ, νωρίς το πρωί, ναι. Τώρα νωρίς μιλάμε 7.30, 8 παρά, ναι. Δεν είχε πολλή κίνηση, οπότε δεν μπορώ να έχω εικόνα. Δηλαδή έβλεπα που κάναν τα έργα εκεί μπροστά. Στη δεξιά πλευρά,
επί της Καραμαλή. Αλλά δεν είχε πολλή κίνηση εκεί, για να έχω μπορώ εικόνα. Να πω, εκεί μπορώ να πω ότι σχεδόν ποτέ δεν ήταν. Ήταν πάντοτε δύο λωρίδες. Ναι. Για εκείνη μπορώ να πω, έτσι. Mm-hmm. Γιατί σχεδόν πάντοτε παρκαρισμένοι. Είμαι σου πάντα και μικροπαρκαρισμένοι, έτσι. Η Καραμαλή. Ναι. Δεν μπορώ να πω εκεί ότι... Ρε παιδιά, δεν τα βλέπατε καλά τα πράγματα. Εκεί όντως ήταν διπλοπαρκαρισμένοι, παρκαρισμένοι, στο προβό μπροστά, στάση, ό,τι θες γινόταν. Εντάξει, είναι όντως έτσι γινόταν. Αλλά για την νίκη. Εκτός από το βράδυ, θέλω, έτσι. Mm-hmm. Εκτός από το βράδυ, στη φυσική παρκάρουν που είναι λοποδιογραμμή. Μετά τις 8.30 ώρα. Ναι. Όποιος θέλει παρκάρει. Άσε να απαγορεύεται 365 μέρες τον χρόνο. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Και στόχες παρκάρουν και στην εγγραφή παρκάρουν, παντού παρκάρουν. Όπου θέλει παρκάρει ο άλλος. Αφού δεν γράφει κανένα. Καταλάβες. Ναι. Αυτό που καταλαβαίνω επίσης, Αντώνη, φίλε μου, είναι ότι μετά από ένα πάω Κάρης, είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό χθες, που σήμερα συζητάμε για τους ποδηλατόδρομους. Κοίταξε να σου πω. Τόσες συγκινήσεις. Επειδή δεν ασχολήθηκα στο Άρης Πάου και δεν υπήρχε λόγος να το πω, γιατί είπαμε από την ώρα που αδειάσαμε όλοι ρε παιδάκι. Εγώ για το μόνο που θα μπορούσα να κάνω είναι αυτό το θα πάμε 7, θα πάμε 8, θα πάμε 9, θα πάμε 10 και δεν συμμαζεύεται. Μόνο γι' αυτό θα μπορούσε να ασχοληθεί, γιατί τίποτα άλλο δεν μπορούσε να ασχοληθεί. Έτσι. Αλλά από εκεί πέρα, φίλε, τι να ασχοληθεί τώρα, ρε, το παιχνίδι ήταν αδιάφορο, παντελώς αδιάφορο. Δεν είχε βαθμολογία, δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεν έχει τέτοιο. Να ήταν κανονική περίοδος προβλήματος, έτσι, και να πεζόταν κάποια θέση, πρέπει να σου πούνε μάλιστα, ρε παιδί μου, ή τη δική μας, ή τη δική σας, έτσι. Ναι. Καλά, ναι. Από τον Πάκο όμως δεν έβγαινε τόσο μεγάλη διαφορία, Αντωνή. Όχι, αυτό λέω, δεν έβγαινε διαφορία, ρε παιδί. Εντάξει. Δεν έβγαινε διαφορία. Το σημαντικό, ξαναλέω, είναι ότι τελείωσε αυτή η σεζόν. Δηλαδή, επιτέλους μπήκε ένα τέλος. Ακριβώς. Τέλος. Τελειώσαμε, να λύσουμε τον παν και από εκεί και πέρα βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Έτσι. Έτσι. Η κατάσταση είναι δραματική, είπαμε. Δεν είναι. Το πρέπει να λύσει τον παν, δεν είναι. Το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Και εννοείται ότι... πώς το λέμε, να το λύσουμε τελειώνει η υπόθεση. Εγώ αυτό δεν λέω κάτι άλλο, ρε παιδιά, αυτό θέλω. Από μέρα σε μέρα θα λυθεί λογικά. Θα λυθεί. Θα λυθεί λογικά, οπότε αφού θα λυθεί λογικά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αυτά. Αντώνη, γεια σου φίλε μου. Να πάρουμε και τον επόμενο φίλο, περιμένει στη γραμμή. Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Χαίρετε. Εσείς κύριε. Με ακούτε? Μια χαρά, στεντόρια. Ωραία. Πήρα λίγο να διορθώσω το προηγούμενο, μάλλον δεν τα ξέρει καλά με την παραλία. Και επειδή είμαι ταξιτζής, να πούμε, και το ζούμε καθημερινά. Συνάδελφος και ο προηγούμενος. Συνάδελφος ήτανε. Ναι. Δεν είναι μετά το Λευκό τον Πύργο, είναι πριν το Λευκό τον Πύργο, σταματά από δηλατόδρομος και μπαίνει και πατάει πάνω στην παραλιακή. Μέχρι πού πάει δηλαδή, για βοηθήστε με λίγο. Δηλαδή ξεκινάει περίπου για να καταλάβεις εκεί στον Ερυθρό Σταυρό. Ξεκινάει. Και σταματάει. Πριν το Λευκό τον Πύργο, εκεί που το διάζωμα της παραλιακής ανοίγει πια. Α, που και καλά στρίβει, ας πούμε, από εκεί ο δρόμος. Ναι, και έχει τα πασαλάκια, ρε παιδί μου, είναι παγκόσμιο ποδοτυπία αυτό, και στρίβει το πασαλάκι, ρε παιδί μου, και μπαίνει μέσα στην παραλιακή, κάπως έτσι, στο πεζόδρομο δηλαδή, κατάλαβες. Το σηκώνεις και λίγο σώζα και ανεβαίνεις, ναι, χαρά. Ναι. Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι αυτή, εντάξει, τώρα δεν είναι κράζο τώρα επειδή είναι ο Ζέρβας και ίσως υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, δεν το δω θετικά. Θα το δω καθαρά νοηματικά όσον αφορά ότι είναι δήμαρχος. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει αν είναι ΠΑΟΚ, είναι Άρης, η Βλακία δεν έχει ομάδα. Η Βλακία είναι Βλακία. Εντάξει. Ναι. Στην Καφτατζόγλου, στο κατέβασμα της Καφτατζόγλου, επειδή είμαι ταξιτής 23 χρόνια, εάν είχαμε την κίνηση που είχαμε παλαιότερα, θα είχαμε τρομερό πρόβλημα. Γιατί το λέω αυτό? Η Καφτατζόγλου την κάνανε ποδηλατόδρομο από τη Λεωφόρο Στρατού μέχρι την Εγνατία πάνω. Όχι τώρα, έχει καμιά 3-4 χρόνια. Έχει πολύ καιρό. Πρόσεξε όμως. Στην αρχή που έγινε ποδηλατόδρομο, καταρχήν ο ποδηλατόδρομος είναι σκέψου, χωράει ένα ολόκληρο παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Γιατί όχι ποδηλατόδρομο μιλάμε. Φαρδί. Ναι. Ωραία. Ναι. Στην αρχή άρχισε να παρκέρουν από ψηλά. Ψηλά στο 424. Ναι. Να παρκέρουν έξω από τον ποδηλατόδρομο. Ναι. Τσούκου, αφού βλέπανε ότι δεν γράφουνε, φτάσανε μέχρι κάτω στο φανάρι στην E3. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε μία λωρίδα και λίγο να τσιμπάμε από την αριστερή που στρίβει για τη Λεωφόρο Στρατού για να πας για το Γαλλικό Ινστιτούτο και να γίνεται εκεί ένα μπέρδεμα που ώρες ώρες κοντεύουμε να τρακάρουμε. Ναι. Ένας δημοτική αστυνομία δεν έχει έρθει, ρε φίλε, να τους γράψει εκεί πέρα όλους μια έτσι να τους τελειώσει. Εκεί είναι όλο το ζουμί. Ότι άμα θες να το τηρήσεις το ποδηλατόδρομο, υποτίθεται,
Όποιο παρκάρει εκεί, μα το αλλάξει και δεν ξαναπαρκάρει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι πως έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα πράγμα ανούσιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι ποδηλατόδρομοι όλοι στο εξωτερικό από κάπου ξεκινάνε και από κάπου καταλήγουν. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εδώ πέρα ξεκινάνε και δεν καταλήγουν πουθενά. Ναι, ναι. Παραδείγματος χάρη Αγίου Δημητρίου, στο Καφραζόγλιο. Ξεκινάει, ας το πούμε, από το Γεννηματά και φτάνει μέχρι την Κατσιμίδου. Και μετά τι κάνεις? Γυρνάς το φανάρι και ξαναγυρνάς πάλι προς τα πίσω. Δεν βγάζει πουθενά αυτός ο ποδηλατόδρομος. Είναι απλό για να σου μαχαίρνεις. Ναι, είναι, δηλαδή δεν ενώνονται τα κομμάτια να πεις ότι ξέρεις ότι έχω μια γραμμή ποδηλατόδρομου 6 χιλιόμετρων, η οποία ξεκινάει, ας πούμε, από την Καραμαλή και καταλήγει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στο Λευκό τον Πύργο, παράδειγμα. Δεν είναι έτσι. Τώρα με τη Νέα Γλατεία θα την ενώσουν με την Καφτατζόγλου για να πας από λεωφόρο Στρατού για να, να καταλήξεις πού, ας πούμε, κάπου στη Τσιμισκή πάνω στο λεωφορείοδρομο, που ο λεωφορείοδρομος είναι για τα λεωφορεία και έχουμε και τα ποδήλατα. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι εξυπηρετεί αυτά τα πενικιαζόμενα, τα πατινάκια, τα οποία έχουν βγει και μας έχουν ρημάξει τη ζωή, γιατί ούτε κράνη φοράνε και πάνε λες και δεν τους παίζανε μικρούς τα παιδάκια αυτά, δεν τα παίζανε στο σχολείο, και ξαφνικά βλέπω κάτι πενιντάριδες και κάτι σαραντάριδες να πούμε και κάτι κοπέλες με τα πατινιά και τρέχουνε. Και πού πας ρε φίλε? Δηλαδή πού βασίζεσαι? Εγώ πες ότι δεν σε είδα. Δεν χτύπησα εγώ εσένα. Άμα σε χτυπήσω εγώ με το αυτοκίνητο, όχι γιατί θα τρεμάξω, θα πάω το ψυχολογικό σοκ, θα πάρεις χοντρή ζημιά. Θα σπάσεις κανένα πόδι, κανένα λεκάνη, οτιδήποτε. Τι δουλειά έχουν αυτά τα πατίνια τώρα μέσα στην πόλη, ρε φίλε? Είναι ανεπίτευτο το πράγμα. Και τα νοικιάζουν κιόλας, δηλαδή, δηλαδή μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή δυο εταιρείες, τρεις πόσες είναι, που νοικιάζουν πατίνια, να έχουν τέτοια επιρροή που να δημιουργούνται τέτοιου είδους θέματα. Και καλά να, κάνουν, να γίνουν ευρωπαϊκά πόλη. Πώς θα γίνει σε ευρωπαϊκή πόλη, εάν τυχόν δεν κάνεις τις ανάλογες, ας το πούμε, εργασίες? Και να σου φέρω και ένα απλό παράδειγμα. Εννοείται, ρε φίλε, πόλη παραθαλάσσια να μην έχει καραβάκι το οποίο να πηγαίνει παραθαλάσσια κάπου, θα σου πει κάποιος, μα έχουμε, πηγαίνει στην Περαία. Ποια Περαία, ρε φίλε? Που το παίρνεις να πούμε τον άνθρωπο από εδώ πέρα από το λιμάνι και σε πάει μέχρι τον Παχτσέ. Ούτε ναύσταθμους έχει, ούτε τίποτα δεν έχει. Ναι. Έχει μία στάση, νομίζω, στην Καλαμαριά, εκεί πέρα, ναι, που είναι τέλος πάντων. Ναι, ναι, κάπου εκεί, ναι, ωραία. Και... Σκάλα Περαίας και μετά πάει, ναι, Σκάλα Μπαχτσέ. Μπαχτσέ. Ο οποίος είναι ιδιώτης, ο οποίος τον μπλοκάρισε ο ΑΣ τρία χρόνια, γιατί ο ΑΣ, αφού τα πήγε καλά στον επίγειο ο ΑΣ, ήθελε να μου κάνει και τον πλωτό ΑΣ. Καταλαβες. Ναι. Τα είχαμε και χυμά, μας ήταν και τσουβαλάτα. Και αφού δεν έγινε αυτό και το βάλανε εμπόδιο τον άνθρωπο, γιατί κάποιες χρονιές δεν δούλεψε αυτό το καραβάκι, να ξέρεις. Σωστά, δεν είχε δουλέψει στα μάτια και ξαναγύρισε. Ναι. Κάνε καμιά 20 ναύσταθμους. Τι το ήθελε στο μετρό? Τι το ήθελε στο μετρό? Σε μια πόλη που είναι γεμάτο αρχαία από κάτω. Τι το ήθελε? Κάνε να πούμε 10 ναύσταθμους. 20 μέχρι την Περαία. Εντάξει. Είναι, δεν είναι τίποτα, κάνεις ένα τσιμεντάκι, μια προκυμαία, μπαίνει το καραβάκι, βάζεις και ένα κουτί να πούμε να κόβει εισιτήρια και να πουλάει σάντους και καφέδες να πούμε και είμαστε μια χαρά. Άντε να, αλλά πάμε, σε αυτή να την πάμε, πόλη, το επόμενο περιμένει, τα είπες, ναι, όλα. Δηλαδή τα λέω εγώ που είμαι ένας απλός ταξιτζής. Αυτοί που είναι δήμαρχοι και είναι υπουργοί τις κατακάνουν. Άντε να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Νίκο κι άλλος φίλε, χαίρετε. Πάμε, ναι, καλησπέρα. Ρε το ποδηλατόδρομο έχει πέρασει. Ναι. Δηλαδή μετά τους ταξιτζίδες να βγουν και οι φορτηγατζίδες. Άντε πες και εσύ και πες, ρε φίλε, τι γίνεται που δηλαδή. Γεια, κύριε Θανάση. Ναι, μετά τα μικρά να βγουν και τα μεγάλα. Ναι, ρε φίλε. Πέρασα το πρωί από την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ναι. Γύρω στις 8 και 4 από τη Βούλγαρη προς το κέντρο. Okay. Λοιπόν, ήταν μια χαρά. Συμφωνώ. Γιατί δεν σταματήσαν οι Έλληνες δεξιά. Περιμένω πότε θα αρχίσουν οι Έλληνες να σταματάνε δεξιά για να γίνει το κομφούζιο. Δεν θα σταματήσουν, δεν μπορούν. Καλά, καλά, ναι. Όπως δεν μπορούν αυτό που είπε προηγουμένως το παλικάρι στην κάθοδο από το παλιό 424 προς την ΕΡΤΡΙΑ. Ναι, εκείνο είναι το γραφικό. Δηλαδή το βλέπεις και λες Ελλαδάρα, είμαστε στην Ελλάδα. Το ανέκδοτο στην χώρα αυτή είναι οι ποδηλατόδρομοι. Γιατί είναι ανέκδοτο? Σε χώρα με μηδέν υποδομές προσπαθούμε τώρα να κάνουμε ποδηλατόδρομο. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη που έχουμε τεράστιες λειτουργίες ό,τι έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό κομμάτι και την μετακίνηση καθημερινά, δεν μπορείς τώρα να μου κοτσάρεις ποδηλατόδρομο. Και σε άκυρα σημεία κιόλας και με τον τρόπο που τους κοτσάρεις. Εγώ δεν είμαι κατά, αλλά είμαι υπέρ με προϋποθέσεις.
και να είμαστε η πόλη είναι έτσι δομημένη. Η πόλη είναι έτσι δομημένη, δεν έχει χώρους στάθμευσης για τα μεγάλα αυτοκίνητα, για τα μικρά τα αυτοκίνητα, για τα λεωφορεία, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν μου δίνεις χώρους δηλαδή, στάθμευσης, τα όλους... περισσότερα πάρκινγκ είναι ιδιωτικά και τα περισσότερα ιδιωτικά βάρανε στο κεφάλι. Άρα εμένα και... δηλαδή τι μου λες στην ουσία. Και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά φίλοι μου γιατί οι συντριμισκοί στη λεωφορείο γραμμή μετά τις 9 παρκάρουν για να τι πρέπει να δουλέψουν τα μαγαζιά. Εντάξει, γιατί ο Έλληνας δεν πρόκειται να αλλάξει νοοτροπία, να κατεβεί ο νεαρός από την Καλαμαριά παραδείγματος χάρη με το ποδήλατο στην παραλιακή και πώς θα φορτώσει το κορίτσι για να βγει βόλτα στο ποδήλατο. Βέβαια. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, και εγώ ζω μέσα στην πόλη όταν εργάζομαι αυτές τις καταστάσεις και εντάξει, αν δεν έχεις υπομονή ο επαγγελματικός κλάδος, αν δεν έχει υπομονή σε αυτό το θέμα, δεν θα τη βγάλει καθαρή. Όντως έχετε δίκιο ότι το χθεσινό παιχνίδι μας ανάγκασε να μιλάμε για, το, για τους ποδηλατόδρομους. Δεν έχουμε πει. Μόνο ποδηλατόδρομο. Τι γίνεται. Αλλά ρε φίλε, να σου πω αυτό που σου είπα και σένα κύριε Μοσκοβίτη. Νομίζω δικαίως έπεσε το πρόστιμο, διότι όταν δεν μπορείς στην άμυνα της Β' Εθνικής κατά 50% και στην K19 το άλλο 50% να σκοράρεις, πρέπει να πάρεις πρόστιμο. Και σου το είπα εγώ ότι πρέπει να αφήσουν τα δελτία τους και να φύγουν. Να πω ένα μπράβο στους δικούς μας. Τα υπογεγραμμένα δελτία υγείας ή τα άλλα τα κανονικά, τα θεώρητα, πώς τα λένε. Α, και τα θεωρημένα και τα θεώρητα. Όλοι μαζί. Μήπως τσέκανες αν θεωρήθηκαν αυτή τη φορά, τσεκάρατε τι γίνεται. Τα δυσθεώρητα, όλα κομπλέ. Λοιπόν, η νοοτροπία που είπε ο Χίτλερ, ο προπονητής ο δικός μας, ήταν η νοοτροπία έφερε αυτό το αποτέλεσμα, ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκαν. Και εγώ θα αναρωτηθώ γιατί δεν γίνεται σε κάθε παιχνίδι αυτό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και θα ήθελα κάποτε να μου απαντηθεί γιατί κάποια παιχνίδια αντιμετωπίζονται έτσι και κάποια αντιμετωπίζονται αλλιώς. Βέβαια κάποιος κακεντρεχής οπαδός του ΠΑΟΚ θα βγει και θα μου πει τα συνηθισμένα. Αλλά δεν είναι αυτό, πιστέψτε με, είναι θεωρώ κάτι άλλο γιατί αντιμετωπίσαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι στην έδρα μας με την ίδια νοοτροπία άσχετα αν το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Είναι κάποια παιχνίδια που δεν ξέρω ρε παιδί μου, όπως παραδείγματος χάρη, δεν θα το ξεχάσω, μου έχει καθίσει στο στομάχι το Λαμία Άρη στο 2-2. Να είσαι κακίστος, να χάνεις 2-0, σε 3 λεπτά να το κάνεις 2-2 και μετά να ξανακάθεσαι να πεις «Α, να τελειώσει το παιχνίδι, να έρθει η ισοπαλία». Αυτό είναι νοοτροπία ομάδος. Ναι. Τέλος πάντων, ψυχραιμία σε όλους τους επαγγελματίες οι οποίοι προσπαθούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα της πόλεως και υπομονή. Έγινε, Θανάση. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Πάμε να πάρουμε και το τελευταίο πριν το διάλειμμα. Νίκο, είσαι okay, σε κρατάω, φίλε μου. Πάρε και το τελευταίο και εμένα θα σας πω γιατί ναι, ναι. Χαίρετε κύριε. Α, ναι. Γεια σας. Τι έγινε? Τι λάγει? Όλα καλά? Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Για το συνάδελφό σας τον, που είναι καθοδόν. Ναι. Την Τετάρτη έχουμε γενική συνέλευση κύριε συνάδελφε. Ακούς? Εγώ είμαι ποδοσφαιρικός, δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Είσαι μέλος κύριε, μου μπερδεύεστε. Τα λεφτά σου θέλουμε, δεν θέλουμε την άποψή σου. Δεν θέλουμε τη δημοσιογραφική σας. Την πλήρωσα την ετήσια συγγραμμή. Δεν πειράζει, τώρα λίγο ακόμα. Δεν ενδιαφέρεστε δηλαδή για το μπασκετικό Άρη μας λέτε. Υπάρχουν ικανότεροι και αρτιότεροι συνάδελφοι για να μπορέσουν να... 21 λάβαρα βρε ασέβαστε. Το ταβάνι. Θα πάμε, δεν τη γλιτώνω. Ωχ, τι έγινε, τον χάσαμε. Τι έγινε. Γιατί άλλος έτσι. Είναι καθοδόν. Να ρίξω διάλειμμα, τον περιμένω λίγο ακόμα να κάνει την τοποθέτησή του. Αν δεν έχεις άλλη γραμμή, ρίξω τον περιμένω. Δεν έχω, αλλά ρίξω διάλειμμα για να πάρουμε το θέλει μετά λοιπόν. Νίκο, σε αποδεσμεύω προς το παρόν, καλέ μου φίλε. Και επιστρέφουμε, ναι. Αν χρειαστεί, ωραία. Ξαναπαίρνει καπάκι, ρε, ξαναπαίρνει. Κάτσε, ρε Νίκο, αφού θέλει να τα πει ο άνθρωπος. Ναι. Ναι, δεν σας υφέρει και θέλετε να με ρίξετε κύριε Παπαδόπουλε. Έτσι κάνετε εσείς δημοσιογραφία, ε! Βρε ανυπόμονο άλογο το παντελό κινήματος. Έτσι κάνετε δημοσιογραφία εσείς κύριε Παπαδόπουλε. Τέκους δασκάλους είχατε. Τους καλύτερους δασκάλους έχω.
Άρα, λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, δεν ενδιαφέρεστε για το μέλλον του μπασκετικού Άρη? Φυσικά και ενδιαφέρομαι. Άρα η παρουσίαση είναι επιβλημένη. Μπορεί να έχετε μία ιδέα. Εσύ θα είσαι εκεί? Εγώ πήγαινα όταν ήμασταν 11. Πήγαινα όταν ήμασταν 11. Δεν είναι ψέματα να πω. Όταν ήμασταν 11. Σωστό. Μπορεί να έχετε μία ιδέα που μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της ομάδος. Ενδεχομένως και με προϋποθέσεις, ναι. Είδατε. Αν μπορείτε λίγο τώρα αποδεσμεύστε, ναι. Βεβαίως. Γιατί βεβαίως. Σας αποδεσμεύουμε, κύριε. Να είστε καλά. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ της κίνησης. Είστε πάρα πολύ καλός. Γεια σας. Γεια σας. Καλό δρόμο να έχετε. Σας ακούμε, κύριε. Τι γίνεται με τον μπάσκετ? Γιατί πολύ μπάλα, μπάσκετ. Το μπασκετάκι. Εγώ μαθαίνω ότι ο Άρης κινείται. Ωραία, έχει τα θέματα του με τα μπαν, okay, αλλά κινείται καλά στην αγορά. Έτσι μαθαίνω. Τα μπαν, τώρα ισχύει αυτό για την ομάδα από την Τουρκία, θυμάμαι τώρα. Ούκε μπαν, έκανε μεταγραφές. Στην Τουρκία είναι σχεδόν κανόνας αυτό. Και ομάδες, ομάδες τύπου Μπεσίκτας τώρα, έτσι, όχι ομάδες άιντε μια πανέλα την Α2 και παίζει. Ωραία, δηλαδή η FIBA εκεί δεν μπορεί να στείλει χαρτί στην Τουρκία? Μπορεί να στείλει, σε όλες τις ομοσπονδίες έχει στείλει, υποτίθεται. Τώρα τι να σου πω, ξέρω εγώ. Εμένα μου φαίνεται, λίγο, δηλαδή, μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Πιο πολύ σαν... Με 6 μπαν, από ότι, αν θυμάμαι καλά, έτσι. 7 αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. 6-7. Άντε, εντάξει. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Θέλει ένα ποσό καλό για να τα διευθετήσεις σε πρώτη φάση. Αλλά αν κάνεις εγώ, σου λέω 2-3 διακανονισμούς, εντάξει, θα έχεις την καλή μαρτυρία για να κάνεις κι άλλους. Τι να σου πω. Θα δούμε. Θα δούμε. Κοίταξε, θα είναι δύσκολα. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον μπάσκετ. Αυτό είναι αλήθεια. Πάει για τηλεοπτική στέγη μία για όλους. Θα δούμε. Θα δούμε. Άβυσος. Άβυσος ισχύει του μπάσκετ. Άβυσος. Ναι. Σαν άθλημα. Ναι. Πέρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Καλά. Καλή συνέχεια, κύριε. Πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, μην καλείτε τώρα άλλη, ρε παιδιά. Πάρτε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, σαν το σκύλο με το γάτο. Εδώ είμαστε. Με έχει παρατήσει μόνο ο καλός φίλος και συνάδελφος σήμερα. Έκλεισα δύο πριν το διάλειμμα. Πάμε στον πρώτο που περιμένει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έλα ρε Νεκτάρι, Τι έγινε? Εγώ δεν περίμενα πριν το διάλειμμα, γι' αυτό περίμενα. Sorry. Γιατί ήταν δύο που τους έκλεισα γιατί έπρεπε να φύγω διάλειμμα και βλέπω ότι πήρε ένας πριν, οπότε λέω κάποιος από εκεί ήταν. Τι γίνεται? Τι να γίνει? Εγώ θέλω να κάνω την εξής απλή πράξη. Παρακαλώ. Να δείτε πόσο είναι στημένο το σκηνικό. Παρακαλώ. 4.007. Ναι, 4.007. Ναι, okay. 11, πόσο κάνει? 4.018. Ναι. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Τότε, γιατί αυτοί που έχουν προσβληθεί από τον COVID-19 βγαίνουν 4.012. Άρα πάει να πει ότι γίνονται κουτουρού εδώ και υπολογισμοί. Έχει παρατηρηθεί και άλλες φορές και τώρα μιλάμε ότι είναι πολύ μεγάλο. Νεκτάρη, επειδή με το θέμα ασχολείσαι επισταμένος, νομίζω όχι, ότι... Όχι, όσο έκανα μια απλή αριθμητική ερώτηση. Ναι, δίκιο έχεις. Η ερώτησή σου έχει μια απορία η οποία είναι φυσιολογική. Δηλαδή, αυτό όμως που θέλω να πω στη γενική εικόνα είναι ότι επειδή ασχολείσαι με το ζήτημα, νομίζω, Νεκτάρη, λίγο με το άνοιγμα των συνόρων και με το τουρισμό γενικότερα, λίγο τα έχουμε μπερδέψει, φίλε μου. Λίγο είμαστε στα χαμένα. Τα μπούτια τους εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Εμείς έχουμε πειθαρχήσει ως Έλληνες και έχουμε δυνατά εμβόλια. Σε μεγάλη πλειονότητα, ναι, συμφωνώ. Και μέχρι τα 65, και όταν είπα την προηγούμενη Δευτέρα ότι τελείωσε, τελείωσε. Ναι. Τώρα είναι κάτι ό,τι μείνανε και όποιοι έχουν έρθει σε επαφή. Ναι. Τέλος πάντων, σήμερα πάντως αυτό που, το οποίο θα το άκουσαν όλοι, δεν μπορεί να μην το άκουσε κάποιος, ότι βγήκε ένα εμβόλιο. Εγώ, όποιοι θέλουν μπορούν να το θεωρήσουν και στημένο, μπορεί να είναι και στημένο, ότι από το φθινόπωρο θα αρχίσει να κυκλοφορεί αυτό της Οξφόρδης. Ναι. Δεν ξέρω αν το άκουσα. Το είδα σήμερα που έπαιζε αυτό. Ένα, εντάξει. Και φυσικά κάποιος εδώ στη Θέρμη είπε ότι το φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει. Okay. Και μετά θα ξεχαστούν όλα. Άρα σύντομα θα πάμε και σε παιχνίδια με οπαδούς. Μην φανταστείς ότι θα είναι αμέσως 30.000 η Τούμπα και 18.000 ο Χαριλάου. Όχι. Όχι. Λοιπόν, okay. Για το χθεσινό παιχνίδι, ναι, το τοπικό ντέρμπι. Το Σαββάτο βράδυ είχα πει ήταν ένας Αριανός και μερικοί παοξίδες και με ρωτήσανε πόσο θα λήξει. Εγώ τους είπα, παιδιά, θα εξαρτηθεί από το πόσο θα είναι το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Αχα. Και είδαμε.
Ναι. Και επίσης, έχουμε δύο στατιστικά τώρα που ολοκληρώθηκε η περίοδος. Ο ΠΑΟΚ σήμερα συμπληρώνει 1.002 μέρες αήττητος στο Καραϊσκάκι σε αγώνα πρωταθλήματος. Σωστά. Και ο Άρης στη Τούμπα έχει 1.800 και μέρες να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής, γιατί υπερπλανιόταν στο Σουφλί, στο Κρυονέρι, όχι στο Κρυονέρι, στο Αγιονέρι. Ναι. Ο Άρης στη Τούμπα σήμερα συμπληρώνει 2.430 και αν μέχρι τις τρεις πρώτες αγωνιστικές είναι 26, στις 28 Σεπτεμβρίου θα συμπληρώσει 2.500 ημέρες. Σε γλεντάει ο Άρης, εγώ αυτό έχω να πω. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή όλα είναι ρευστά και ότι χθες, εντάξει, δεν έγινε το σκορ, δεν ήρθε το ψυχολογικό σκορ γιατί υπήρχαν κάποια πράγματα. Μάλιστα, ωραία. Και επίσης... Κρατάμε την τοποθέτησή σου. Ναι. Ναι, εντάξει. Και δες πόσο είχε το χ απόδοση και πριν και χθες. Mm-hmm. Και επίσης, αν θέλεις να βγάλεις λεφτά, παίξε στοίχημα πρόεδρο Τραμπ Αμερικής. Δίνει καλά. 2,75 είναι πάρα πολύ καλό, όχι απλώς καλά. 2,75 τα λεφτά μου, καλά είναι. Καλά είναι, ναι. Όσο ποσό μπορείς να βγάλεις. Ναι. Και την προηγούμενη φορά στο τέλος είχε φτάσει 2,55. Μάλιστα. Που κρίθηκε στον πόντο. Τώρα η διαφορά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Ωραία, Νεκτάριο μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και εσύ καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Χαίρετε, κύριε. Δεν χαίρεται κανένας. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε μαζί. Ο Νίκος αγνοείται. Εντάξει, κάνει τη δουλειά που του αρατέθηκε. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 7.30 σαν το σκύλο με το γάτο. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Ορίστε. Έλα, Νίκο. Τι γίνεται, ρε Κλεωμένη. Τι να γίνει, ρε, καλά, ρε. Τι χαλαρό 0-0. Τι χαλαρό 0-0 πήρε, ρε φίλε. Ο Παπαδόπουλος του έτυχε μια αβαρία που έπρεπε να τρέξει μετά το πέρας της προηγούμενης εκπομπής. Ήταν τηλεφωνικά εδώ μέχρι πριν από λίγο. Μόλις είναι διαθέσιμος ξανά θα τον έχουμε, αλλά τώρα δεν τον έχω, δυστυχώς. Λοιπόν, να πω λοιπόν στον Νίκο τον Παπαδόπουλο που τον έλεγα τόσο καιρό για τον Ούγκο Σόουζα. Εξαιρετικός. Λοιπόν, καλός ο Μπρούνο Γκάμα, καλός ο Ματίγια, καλός ο Κουέστα, αλλά ο πρώτος που πρέπει να ανανεώσει είναι ο Ούγκο Σόουζα. Και τόσο καιρό βασικός έπαιζε εκείνο το τραγείο ο Βέλεθ, εκείνος ο τράγος ο Βέλεθ. Λοιπόν, ο Ούγκο Σόουζα το έχω πει πολλές φορές, όταν μπαίνει μέσα δίνει το 150% από αυτά που μπορεί. Αλλά δεν μ' ακούνε. Δεν σ' ακούνε, Κλεωμένη. Δεν ακούνε. Νίκο, τον ακούς τον Κλεωμένη. Τον ακούς τον Κλεωμένη, Νίκο. Τι έγινε, ρε Κλεωμένη, πάλι. Λέει για τον Ούγκο Σόουζα, ρε φίλε. Ότι τι, θα είπε πριν στο όλο το Άρισον Έρ. Ο Ούγκο Σόουζα, σας έχω πει, ότι δίνει όταν παίξει μέσα το 150% από αυτό που μπορεί. Και τόσο καιρό είχαμε τον ποιοτικό το Βέλεθ που πάτησε προσφυγή γιατί είχε δεθεί με την ομάδα και με τον κόσμο. Πρόσεξε που γλιστρούσε τις τελευταίες. Πρόσεξε με. Εδώ είναι ένα στοιχείο στο οποίο τους διαχωρίζουμε. Εντάξει. Ο Σόουζα όντως το νιώθει την ομάδα και το τι πρεσβεύει. Ο Βέλεθ απέδειξε το αντίθετο. Αλλά ότι ο Βέλεθ είναι καλύτερος από το Σόουζα αγωνιστικά είναι δεδομένο. Κανένα δεδομένο δεν υπάρχει. Ο Σόουζα αυτή τη στιγμή είναι στο επίπεδο του Van Dijk της Liverpool. Έλα, ρε Κλεμμένη, τώρα μη λες. Λοιπόν, δηλαδή, δεν παρακαλώ τώρα. Όπου, μην με τσιτώνεις τώρα. Άλλη μία ψύχρεμη προσέγγιση του Κλεμμένη. Χαλαρή. Όπου πήγαινε η μπάλα έβγαινε μπροστά. Πάτη εκεί. Πήγαινε σέντρα από εκεί. Πιο μπροστά ήταν αυτός, την έδιωχνε. Αλήθεια λες αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Μα δεν το πήγαινε κανένας αυτό. Μα τι με, ο Βέλεθ γλιστρούσε μόνος του και έπεφτε ο Βέλεθ. Χώρια που είχες λάσει Κλεωμένη καθ' και λίγο. Επειδή τα λέει. Άμα τα έκανε επίτηδες επειδή έκλεισε τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι χειρότερο. Έλα, μην είστε τώρα, μην λέτε τέτοια τώρα. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, τώρα άκουσα για τον Μπερτόλιο, είδα τι είναι ο Μπερτόλιο, να εγκρίνεται να τον πάρουμε. Πίσω από το Center Forward είδα ότι παίζει. Δεν νομίζω να περιμένω τη δικιά μας έγκριση, το πήρα. Μπράβο. Ο Σάκητς είναι πολύ καλή μεταγραφή αν έρθει. Συν το Center Forward. Κοίταξε, τι είπες, ο Σάκητς. Θα έρθει ο Σάκητς. Οπότε ο Σάκητς είναι δεξής back, έναν αριστερό back που δεν έχω ακούσει δεξί ακόμα back, κανένα όνομα. Δεξί back περίμενε, αλλά ο Σάκητς μπορεί να παίξει και στο 6 με την ίδια ευκολία.
Άρα μπορεί να ξεκινήσει θα είναι... εκεί. Πολυεργαλείο. Έξι θα είναι ο Σάσα και ο Ματίγια, για. Καλά, ποιος είπε ότι έτσι θα... λες εσύ. Θα έχεις μόνο δύο παίχτες στο χώρο του κέντρου, ποιος είπε ότι θα παίζει και ένας από τους σίγουρα. Μπορεί ο Σάσα να απολυθεί. Καλά, ναι. Εγώ φτιάχνω τώρα με βάση, με βάση αυτούς τους παίχτες που υπάρχουν φέτος. Θέλω να σας αποδείξω ότι με βάση τους παίκτες τους φετινούς που έχουν μείνει στην ομάδα, ναι. Συν 3-4 μεταγραφές, μπορεί να γίνει κατευθείαν η ομάδα. Δεν μπορεί να γίνει. Όχι. Μπορεί να κάνεις και 10. Μπορεί να κάνεις και 10, αλλά οι 3-4 θα είναι βασικοί, συν αυτοί που είναι από φέτος για να υπάρχει και ομοιογένεια στην ομάδα. Μπορεί να πάρεις 10, αλλά... Περίμενε. Πρώτα απ' όλα, Νίκο, έχουμε άλλον περιμένει. Όχι. Μα τι να περιμένει, εδώ μιλάμε σε θέματα σοβαρά. Δεν έχουμε σοβαρά θέματα, ρε φίλε, καλά σου λέω. Ωραία, για να αποδομήσω λίγο αυτό το 3-4. Θα πάρεις δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς. Φεύγουμε. Έναν αριστερό μπακ, 3. Αν μείνει ο Ρόουζ, δεν θα πάρεις βασικό δεξιό μπακ, αλλά θα πάρεις ο Σάκη. Θέλεις τουλάχιστον έναν παίχτη βασικό 4 στον χώρο του κέντρου. 5 ο Ματέο που θα παίξει εξτρέμ. 6 ο Φορ και μπορεί να πάει και πιο πάνω. Δεν είναι οι 3-4. Η 11 θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επόμενη σεζόν. Και ανάλογα βέβαια και τι θα γίνει και με περιπτώσεις παιχτών όπως ο Σάσα Ορός και ο Πεθαντίνης. Δηλαδή τώρα παράδειγμα, εάν μείνει ο Ρόουζ και ο Σόουζα. Ο Ρόουζ και ο Σόουζα πιστεύω να μείνουν. Αν μείνει ο κοίτα, ο Ρόουζ αυτή τη στιγμή δεν είχε. Έχει συμβόλαιο μόνο αν πωληθεί. Αν ο Ρόουζ δεν πωληθεί, εγώ τουλάχιστον αυτό που ξέρω είναι ότι προορίζεται περισσότερο για δεξιός μπακ. Παρά για στόπερ. Αλλά μπορεί να παίξει και εκεί με την ίδια ευκολία. Α, ο Ρόζ δεξής μπακ, μάλιστα. Καλά, ο Σάκη θα πάει σίγουρο. Πώς τα μπερδεύει έτσι τώρα. Μπορείς να πας στο Ρόζ, να σου πω κάτι ακόμα, δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, μην νομίζεις. Μπορεί να πας στο Ρόζ σαν στόπερ, το Σάκη δεξιά και να πάρεις έναν ακόμα βασικό στόπερ που θα πάρεις. Α, βασικό στόπερ, καλύτερο από το Σόουζα δηλαδή. Ναι, κλειωμένη, πολύ καλύτερο από το Σόουζα. Ο Σόουζα δεν ξέρω να πάρει τίποτα από όλα. Ο Σόουζα, ποιο να πάρεις καλύτερο. Καλύτερο ποιο να πάρεις, το Ράμος της Ρεάλ. Υπάρχουν δηλαδή, Βαντάικ, ποιον. Έλα, δηλαδή σε παρακαλώ. Τον είδες εχθές όπου πήγαινε η μπάλα, έρχεται μπροστά. Πάτα από εδώ, πάτα από εκεί, δεν περνούσε τίποτα. Αν θα μείνει ο Σόουζα, δεν ξέρουμε αν θα μείνει ο Σόουζα. Εγώ να σου πω την άλλη, γιατί δεν το θεωρώ πολύ εύκολο, αλλά δεν το αποκλείω. Μα αυτός είναι ο παίκτης που... Μου άρεσε πάντα ο Σόουζα από τότε που ήρθε και σας είχα πει... Και να μείνει ο Σόουζα βασικός δεν φάνη. Καλά, θα πάρουν κανένα Βέλες να χλιστράει πάλι. Λοιπόν, είπε κάτι ο Νίκος, ο Μοσχοβίτης είπε ότι ο Άρης κινείται στο μπάσκετ καλά. Έτσι μαθαίνω, έτσι μαθαίνω. Λοιπόν, δηλαδή ο Ντραγκίσεβιτς... Ο Ντραγκίσεβιτς, ο Μιλόσεβιτς αυτοί μένουνε. Μπορεί, Θα μείνουν μάλλον. Ο Φλιώνης θα μείνει σίγουρα. Ο Τολιόπουλος θα είναι μια μεταγραφή που θα έρθει. Τίποτα άλλα ονόματα ακούγονται. Δανεικός ο Τολιόπουλος. Ναι. Τίποτα άλλα ονόματα ακούγονται. Κάτι ακούγεται, αλλά ας περιμένουμε να δούμε. Κλεωμένη, άντε να είσαι καλά γιατί περιμένουν άλλοι δύο. Έλα. Μα τι να πούν οι άλλοι δύο, τι να πούν για το Λιμνιό θα βγουν. Για το Λιμνιό θα βγουν. Για το Βαντάικ. Γεια σου, Κλεωμένη μου. Γεια σου. Γεια σου. Βαντάικ, ρε φίλε. Βαντάικ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, κύριε. Γεια σας. Εσείς με το δυνατό ραδιόφωνο. Ναι. Μπα, δεν θέλει να μας μιλήσει. Γεια σας, κύριε. Τίποτα. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Στον επόμενο. Ναι. Τους έριξε όλους ο κλειωμένος. Μας ακούτε. Πολύ καλά τώρα σας ακούμε, κύριε. Καμπάνα. Εγώ είμαι. Εσείς, κύριε. Εσείς είστε βεβαίως. Βασικά τον άγκο τον προηγούμενο φίλο που είπε ότι βλέπει το Σόουζα σαν το Van Dijk το βήμα. Καλύτερο το Van Dijk. Εφάμιλο για την ακρίβεια το χαρακτήρισε. Επειδή έχω μια σχέση αλλά μου φαίνεται πολύ μέτρια. Ήθελα να το ρωτήσω ας πούμε να μου πει τι πίνει γιατί θέλω να τη βλέπω σαν την Μόνικα Μπελούτσι ας πούμε να πιω λίγο. Γιώργο εσύ είσαι. Ναι ρε. Ελά. Ο Σόλος θα λέει καλύτερο στο βάτο. Θα τριάσουμε. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Ο Μπαρέ της Πορτογαλίας. Σαν το δασμό αυτό
Γιατί βγαίνουν οι καλύτερες μορφές, δηλαδή, εντάξει, να. Ο Σεός ο καλύτερος. Τέλος πάντων, εντάξει, τι κάνει. Αλλά, κοίτανε. Τι σλάβω, έχω να πεις τον ίδιο να πούμε. Βασικά να ρωτήσω με τα μπάντα τώρα σοβαρά τώρα θα τα πληρώσει ο πρόεδρος τώρα στη σιγουρά. Ήδη έχει πληρώσει, ρε, δεν έχει δώσει λεφτά σε Φιστόν, Ουμπίντες, Μαγδαλένα και τώρα μένει μόνο να... Μαγδαλένα. Μαγδαλένα, ποιο, αυτό που λέει Σάντα Μαρία Μαγδαλένα. Ο Μάτζερ του Ουμπίντες. Και μένει μόνο να τελειώσει το θέμα με τον Πορτίγια τώρα. Το Κρίσαν Πορτίγια Άρης, που έχει 80 δουλευμένα και ζητάει 3,50. Ναι. Άζαπες δεν Πορτίγια. Αυτό τώρα που θα αναλάβει το ποδόσφαιρο λέγεται Κρίστεν. Κάτι κάνει σήμερα, είσαι, δεν ξέρω, τα hands free σου είναι, δεν ακούγεσαι πολύ καλά, είσαι λίγο μπουκωμένα ακούγεσαι. Έλα, δύσκολα. Προσπαθούμε. Αυτό που αναλαβαίνει το ποδόσφαιρο θα πω είναι Κρίστεν. Το ποιο? Ο αρχιδιαιτητής ο Κλάτενμπεργκ. Ο Κλάτενμπεργκ είναι άρεσε απειλή την κόρα μηδέν. Γιώργο, Γιώργο, κλείσε και ξαναπάρει. Ναι, γιατί είναι κακή η γραμμή. Ναι. Άντε, Βαντάικ, έλα. Γεια. Πάμε στον επόμενο, ναι. Πιο κακή και συντέρηση, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή λέτε και τις μεταγραφές για τον Άρη. Για επιθετικό που λέτε για τον Αλβανό. Ναι. Που είναι να πάρει, αυτό μου είπες να τον πάρει. Δεν είπα θα τον πάρει, αλλά είναι... Είναι κοντά. Και θα μείνει με έναν επιθετικό όλη τη χρονιά δηλαδή. Όχι, μα εγώ γιατί, εγώ θα πάρει έναν. Όχι, λέω, θέλω να σου πω, θα μείνει με αυτόν μόνο ή θα κάνει κι άλλη μεταγραφή στο center for, ή θα χρησιμοποιήσει κάποιο... Θα πάρει σίγουρα δύο επιθετικούς. Ναι, μήπως πάρει κάποιον επιθετικό ο οποίος θα είναι... Σε στήλη, ας πούμε, παίζει αριστερά-δεξιά και μπορεί να παίξει και σαν φορ ή καθαρόιμο φορ. Καταρχήν ξέρουμε τι σύστημα θα παίξει ο Γερμανός ή θα παίξει κανένα 4-4-2 ή κανένα άλλο σύστημα. Κοίτα, το σύστημα το ψιλοέχουν βρει, αν και εγώ δεν το δένω κόμπο ότι θα παίξουν με το συγκεκριμένο που έχουν αποφασίσει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά... Ναι, δηλαδή ποιο είναι το σύστημα, μπορείς να μου πεις, ας πούμε, που αυτό που υπολογίζει... Το 4-3-3, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, προκρίνεται πολύ για την σεζόν. Αλλά εγώ δεν είμαι μόνο ακόμα. Ναι, αυτό άμα το πούμε ότι παίζουμε με αυτό το σύστημα που λες, είναι ένα σύστημα πάρα πολύ δύσκολο και θέλεις παίκτες πάρα πολύ ποιοτικούς. Γιατί μπορεί να είσαι καλός, αλλά να τρως και κανένα 2-3 γκολ, ας πούμε, και να ψάχνεσαι. Το 4-3-3, ένα πολύ ιδιαίτερο και σύστημα το οποίο θέλει διδασκαλία, θέλει εκπαίδευση και θέλει πολύ προσεκτικές επιλογές παικτών. Και δεν ξέρω αν έχεις και τον χρόνο για να το κάνεις αυτό. Τον έχεις τον χρόνο και έχεις και τις επιλογές για το σύστημα αυτή τη στιγμή. Έχεις επιλογές και για το 4-3-3, έχεις επιλογές και για το 4-2-3-1. Το θέμα είναι που θα γίνει πλάστηκα στο τέλος. Με τον Καρσία το βλέπεις ότι μπορεί να γίνει. Ο Καρσία θα έρθει. Ναι. Ο Καρσία θα έρθει. Μακάρι, από το στόμα σου και στη δουλειά αυτή. Και μακάρι να μείνει και ο Βετβατίδης, ας πούμε, γιατί θεωρώ ότι αν μείνει και ο Βετβατίδης είναι μια πολύ καλή περίπτωση το να έχουμε αριστερά και δεξιά αυτούς τους δύο παίκτες. Ναι, απλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε εμείς να τον καλύψουμε αυτό, βέβαια. Δηλαδή με την άποψη να τον καλύψουμε, καταλαβαίνεις το εννοώ, να τον καλύψουμε και τον ένα και τον άλλον σε λεφτά, γιατί τώρα, ξέρω εγώ, να μείνει με το συμβόλαιο το προηγούμενο. Και τα Φετφατζίδης φέτος έπαιρναν 300-350 κάπου εκεί. Τώρα με την δουλειά που έχει κάνει, σίγουρα θα ζητήσει περισσότερα αν μπει σε μια διαδικασία. Γι' αυτό το λέω, κατάλαβες. Ναι. Γι' αυτό το λέω, με την άποψη ότι θα είναι λίγο... Ναι, αλλά τώρα άμα ανεβάσει την τιμή ο ένας, θα ανεβάσει την τιμή ο άλλος, γιατί φαντάζομαι ότι και τα λεφτά θα είναι συγκεκριμένα, ας πούμε. Δεν μπορείς να ξεφύγεις στο budget, ας το πούμε. Δηλαδή αν δώσεις κάποια λεφτά για τον Γκαρσία, ας το πούμε, εκεί πάει να κάνεις την υπέρβαση. Εντάξει. Στο Βετβατζίδη να δώσεις κάτι, αυτό το κάτι παραπάνω λίγο φοβάμαι. Το πόσο παραπάνω θα είναι. Όχι, το φοβάμαι. Κοίτα, πρόσεξε. Υπάρχει ένα τίμα ανθρώπων που φροντίζουν πολύ ώστε η ομάδα να μην ξεφύγει στο οικονομικό. Ναι, απλά ξεφύγει. Δηλαδή, άμα... το καλοκαίρι που πάρε 100.000 CIA... Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Απλά το ξέρεις, το με ξεφύγει. Ξέρεις πως το σκέφτομαι. Ότι αν ο Ματέο μας βγει λίγο ακριβώς.
ανεβάζει και ο Βετβατζίδης, θα πας λίγο σε πιο φτηνές επιλογές προς το κέντρο και προς την άμυνα. Καταλαβες. Και αυτό δεν θα μου άρεσε να βλέπω. Ναι. Οι φτηνές επιλογές δεν είναι απαραίτητα κακές. Ο Βέλεθ έχει στονάρει με 130.000. Όχι, όχι, δεν αντιλέγω σε αυτό που λες. Δεν αντιλέγω σε αυτό που λες. Μακάρι να πάρει. Μακάρι να κρατήσει τον Πιτσιρίκο σαν center back και να σου κάνει τη χρονιά την τρελή, α το πούμε, και. Και με λίγα λεφτά να εκδώσει τον Πιτσιρίκο. Θα μείνει, πιστεύω. Ναι. Θα μείνει στα στόπερ, δηλαδή στην τετράδα, πεντάδα, το στόπερ, δεν ξέρω τι θα έχει ο Άρης, θα μείνει. Νομίζω ότι πρέπει να μείνει το παιδί, γιατί έχει δείξει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και από χθες που τον είδα με τον Πάουκ, δηλαδή που έκανα έστω και λίγο και τον είδα, ρε παιδί μου, είδα ένα παιδί που παίζει με φράσος, με θάρρος, δηλαδή αν θυμάμαι καλά είναι και από τον Πάουκ από την Κάπα 19. Ο Πιτσιρίκος που έπαιζε και αυτός. Ο Μπακούτσης ήρθε από την Κάπα 19, από τον Πάουκ. Όχι, ναι, λέω ότι και από την πλευρά του ΠΑΟΚ είχε ένα στο ΚΑΠΑ 19 στα center back που έπαιξε και αυτός ή δεν έπαιξε του ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης, ο Μιχαηλίδης. Ναι. Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης, ναι, μπράβο. Αυτοί οι δυο ήταν, από ό,τι ξέρω, ήταν αρχηγοί στις ΚΑΠΑ 19. Ο ένας του Άρη και ο άλλος του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Θυμάμαι καλά. Κοιτάξτε, μακάρι να μπουν και κάποια παιδάκια με τσερί και να αρχίσουν να μπαίνουν μέσα. Γιατί η μεταπολιτική αξία δεν είναι μόνο του Σάσα ή του Φετφατζίδη. Η μεταπολιτική αξία είναι ενός 18χρονου που άμα σου κάνει μια-δυο χρονιές καλές, στα 20 χρόνια δεν τον πουλάς, που λέει ο λόγος, 500 χιλιάρια και ένα εκατομμύριο. Μετά ξεφεύγουν τα ποσά. Ναι. Πάμε για άλλα ποσά, εντάξει. Αυτό είναι σημαντικό για μας, δηλαδή. Σε αυτές τις ηλικίες πρέπει αυτά τα παιδιά να πουλιάζονται σε ένα ρόστερ έμπειρων και ποιοτικών παιχτών και να σωματώνονται σταδιακά. Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι για εμάς πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Αριανοί, η καλύτερη μεταγραφή είναι ο Χαριστέας. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε τι εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι πολύ σημαντικό αυτός ο παίχτης με αυτές τις παραστάσεις και επειδή είναι και Αριανάκι και πονάει την ομάδα, εντάξει, να είναι στην ομάδα και κακός ο Πάκο έδειξε το Ζαγοράκι για μένα. Εγώ θεωρώ ότι ο Ζαγοράκης τον έκανε τον Πάουκ, τον έκανε δουλειά. Τώρα αν έκανε και κάποιες ατασταλίες, θα είμαστε στο πρόγραμμα είναι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι ποδοσφαιράνθρωποι τεχνικοί διευθυντές που πονάνε και τις ομάδες. Και όχι να έρχονται πέρα από κάτι αυτό, περίεργο. Πέρα από ότι είναι ποδοσφαιράνθρωπος, ο Χαριστέας βούτησε πολύ και στα αποδυτήρια φέτος και για μένα κάτι πολύ σημαντικό, επειδή ο Χαριστέας διαχειρίζεται λεφτά άλλου, πονάει το ευρώ του Καρυπίδη. Ενώ βλέπεις ότι στην άλλη την πλευρά και το ξέρω διασώμαση γιατί με το ταξί έχω πάρει και τον Άγος Μίχελ, δεν τον πονάνε τα λεφτά το άλλο νου. Εντάξει, δεν θα σου πω πληροφορία, αλλά ο Άγος Μίχελ έκραζε δηλαδή ο άνθρωπος μου. Λέει δεν ακούει κανένα, του κεφαλιού του κάνει. Εντάξει, αυτά, φιλιά, να είστε καλά. Γεια σας κύριε, γεια σας. Νίκο, εξαιρετικά τα πήγαμε φίλε. Όχι, δεν έχουμε, μάλλον θέλεις. Όχι, εντάξει, δεν στάμε σε πήγε. Πολύ καλά τα πήγες, φίλε. Η δουλειά μας έγινε. Έγινε, ναι. Εντάξει. Είσαι υπέροχος. Είσαι τέλειος. Έγινε, δουλειά. Ωραία, η δουλειά έγινε. Κομπή, βγήκε, τι να ζητήσεις άλλο, ρε φίλε. Καλή ξεκούραση να ευχηθώ, τι να πω. Σου είπα, το πλάνο της εκπομπής on the road είναι πάρα πολύ καλό. Πρέπει να τα ακούσουν λίγο οι θύνοντες μέσα για να το εφαρμόσουμε. Έχει προοπτική. Έχω διαπιστώσει ένα θέμα λίγο στο καινούριο σχέδιο εδώ. Δεν βλέπω την κεντρική τηλεόραση, Νίκο. Βλέπω μπροστά μου μια οθόνη υπολογιστή. Δεν με βολεύει. Φτιάξτε λίγο το θέμα. Φτιάξτε λίγο τώρα. Νίκο, καλή συνέχεια, φίλε. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Ξέρεις τι ακολουθεί μετά, μήπως. Πάω 24 με την Νίκο Μοσχοβίδη. Μακάρι να βγει σε εμάς ο Κούγιας, ρε φίλε. Κάτι να πούμε να ακούει εκεί στον άφλιο που θα είναι. Την δεύτερη ανάγνωση της χυμαρόδη συνέντευξης που παραχώρησε ο Αλέξης Κούγιας το πρωί στην Τρόικα. Εντάξει, και αυτό το Brand Fair με το Στέργιο Αναστασιάδη. Μέχρι τις 9 όλο το ρεπορτάζ έτσι, και για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ που γίνονται πράγματα μαθαίνω. Έλα ρε Νίκο. Και θα κρατάει ο Μοσχοβίδης. Έλα ρε Νίκο. Θα τα πει μια στιγμή για παίχτες που είναι κοντά στο να κλείσουν και τα λεφτά, λοιπά. Λεφτά ρε φίλε, λεφτά έχει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Ξυπνήστε, λεφτά έχει πλέον, δεν είναι όπως ήταν πριν. Όλο το ασπρόμαυρο ρεπορτάζ την επόμενη μια μισή ώρα παιδιά στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Γεια σου Νίκο Παπαδόπουλε, να είσαι καλά φιλαράκι μου. Γεια σου Νίκο Μοσχοβίδη. Γεια σου. Λοιπόν, αυτά παιδιά, σκύλος και γάτος. Ακολουθεί ένας άλλος φίλος σε λίγο, θα τον ακούσετε. Εδώ πάω 24. Mentions Men στο Λίμπερο.